Καλησπέρα και από μένα. Δουλεύω στον τομέα της μεταγλώτησης τουλάχιστον 25 χρόνια και για όσους δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνουμε στη μεταγλώτηση, ένας ηθοποιός στη μεταγλώτηση καλείται να δανείσει τη φωνή του, να ντύσει με τη φωνή του κάποιον ήρωα κινουμένων σχεδίων. Σε αυτό το χρόνο που διαθέτω, θα προσπαθήσω να αναφέρω κάποιες σημαντικές στιγμές στην πορεία της ζωής μου, μέχρι την ώρα που μπήκα σε αυτό το χώρο. Ήμουν παιδί μεταναστών. Οι γονείς μου ζούσαν στη Γερμανία 25 χρόνια και εγώ μεγάλωσα στην Ελλάδα με γιαγιάδες, παππούδες, θείους. Τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου τα πέρασα στην Ήπειρο, είμαι από την Ήπειρο, σε ένα χωριό που λέγεται Γλυκή, στις πηγές του Αχέροντα. Από τα 6 μέχρι τα 12 στο Δημοτικό πηγαίνω σε ένα χωριό του Μετσόβου, στο Βοτονόση, να ζήσω με την άλλη μου γιαγιά, με θείες και τον αδερφό μου. Τα χρόνια λοιπόν της αθωότητας, σε ένα χωριό με ελάχιστους κατοίκους, με 3 καφενεδάκια, με ένα σχολείο, μια εκκλησία. Ήταν λίγο δύσκολα χρόνια, γιατί βοηθούσε την θεία μου που δούλευε που είχε παντοπολείο, βοηθούσε τη γιαγιά μου στις αγροτικές δουλειές. Σκάλισα, πότιζα, έβγαζα πατάτες, μάζευα τριφύλια, τα έκανα μπάλες. Η μοναδική επαφή που είχα με την τηλεόραση τότε, γιατί ήταν πολυτέλεια, ήταν κάθε Πέμπτη, όποτε μπορούσα να πηγαίνω στο καφενείο του χωριού και να βλέπω το γνωστό σε πολλούς από εδώ, το Λούνα Πάρκ. Στάθηκα τυχερή 2 φορές που είχε περάσει και ο στρατιωτικός σινεμάς και έτσι θαύμασε λίγο και την μεγάλη οθόνη. Μια δυνατή στιγμή που θυμάμαι, κάπου στα 11, καθόμουν σε ένα λοφάκι, αγνάντευα πέρα τον ορίζοντα. Βουνά είχε, δεν είχε τίποτα άλλο. Και λέω στον εαυτό μου, εγώ μια μέρα θα φύγω από εδώ. Ανήκω αλλού. Δεν ήξερα βέβαια πού. Πρώτη γυμνασίου ξαναεπιστρέφω στις πηγές του Αχέροντα και Δευτέρα και Τρίτη γυμνασίου φιλοξενούμε από κάποιους θείους μου σε ένα χωριό έξω από τα Γιάννενα και στο σπίτι εκεί είχαμε τηλεόραση. Και έτσι ήρθα σε καθημερινή πλέον επαφή με αυτό το ασπρόμαυρο κουτί το οποίο με μάγεψε. Κάπου λοιπόν εκεί στα 13 μπήκε το μικρόβιο. Άλλη μια δυνατή στιγμή που είπα θέλω να γίνω ηθοποιός. Ήταν καλοκαίρι, έχουν έρθει οι γονείς μου από τη Γερμανία για να μας δούνε. Πηγαίνω στη μαμά μου και της λέω: εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός. Δεν θυμάμαι τι μου απάντησε. Εγώ δεν τόλμησα πάντως να το ξαναζητήσω. Στα 15 αποφασίζουν οι γονείς μου να με πάρουν στη Γερμανία, να βγάλω εκεί το Λύκειο. Ήταν και ο αδερφός μου εκεί. Και εκεί δυσκολεύτηκα, γιατί πρώτον έφευγα από την Ελλάδα. Έχανα φίλους, δεν γνώριζα τη γλώσσα, πήγαινα σε μια ξένη χώρα. Ήταν όλα ξένα για μένα, αλλά το πιο σημαντικό ήταν ότι στα χρόνια της εφηβείας θα έπρεπε να ζήσω με τους γονείς μου που δεν με γνωρίζανε, δεν τους γνώριζα καλά και όπως καταλαβαίνετε είχε μια δυσκολία αυτό. Τα καταφέραμε, εντάξει. Και εκεί δύσκολα χρόνια. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πήγαινα το πρωί 6 ώρα, δούλευα σε ένα εργοστάσιο. Μετά πήγαινα να ανοίξω το εστιατόριο που είχαν οι γονείς μου, να σκουπίσω, να το ετοιμάσω, να το ανοίξω. Και να φύγω για το Λύκειο, το οποίο ήταν 40 χιλιόμετρα μακριά. 2 ώρες να πας με το λεωφορείο, 2 ώρες να γυρίσεις. Άρα, πού χρόνος για διάβασμα. Στη τρίτη Λυκείου, λοιπόν, λίγο πριν τις εξετάσεις, ξαναξυπνάει πολύ δυνατά το όνειρο. Το δικό μου το όνειρο, λοιπόν, ήταν να γίνω ηθοποιός. Το όνειρο των γονιών μου ήταν να με παντρέψουν. Τα προξενιά ερχόταν από εδώ και από εκεί συνέχεια. Λοιπόν, κάποια στιγμή με αραβόνιασαν και όλα σαν την κοπάνισα. Λοιπόν, ψάχνω λοιπόν να βρω με ποιον τρόπο εγώ θα βρεθώ στην Αθήνα για να υλοποιήσω το όνειρό μου, από το πουθενά. Έβαλα λοιπόν τα πράγματα κάτω να δω πώς μπορώ να το καταφέρω αυτό, για να πω στους γονείς μου θέλω να γίνω ηθοποιός και να μου πούνε ναι, δεν υπήρχε περίπτωση, γιατί θεωρούσαν ότι μία γυναίκα, εάν σπούδασε ηθοποιός, αν ασχολιόταν με το θέατρο, θα κατέληγε στην πορνεία. Έτσι το είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι. Λοιπόν, μια δυνατή λοιπόν στιγμή που θυμάμαι ήταν όταν διαπίστωσα ότι ο μοναδικός τρόπος να βρεθώ στην Αθήνα ήταν να δώσω πανελλήνιες και να περάσω σε μία σχολή στην πόλη που θα μπορούσα να υλοποιήσω το όνειρό μου. Τι πιθανότητες όμως είχε μια μαθήτρια σαν και εμένα
που έμενα μεταξύ τα αστέα σε τουλάχιστον 5-6 μαθήματα. Η βαθμολογία μου δεν ξεπερνούσε το 12, 13 και πολύ λέω, ίσως και 14. Άρα λοιπόν ήταν αρκετά δύσκολο όλο αυτό. Ευνοούσαν βέβαια οι συνθήκες, γιατί τα παιδιά των μεταναστών δίνανε εξετάσεις κάθε Σεπτέμβρη. Και είχαμε και τα 3/4 της ύλης. Έπεσα λοιπόν τους γονείς μου, πήρα την έγκρισή τους να δώσω πανελλήνιες, ήρθα στην Αθήνα, φιλοξενούμαι σε μια θεία μου, με βοήθησαν και οικονομικά οι γονείς μου για να μπορέσουν να κάνω κάποιο φροντιστήριο. Και με πολύ πρόγραμμα, 15 ώρες το λιγότερο διάβασμα την ημέρα, ξεκίνησα αυτό το ταξίδι. Όταν ήρθε η ώρα να δώσω τις εξετάσεις, με το που πήρα τα θέματα στα θεωρητικά, τα κοιτάζω, κάθομαι πίσω στην καρέκλα, παίρνω το χρόνο μου και ξεκινώ. Δεν έλειπε ούτε κόμμα. Τα είχα μάθει παπαγαλία. Στα μαθηματικά δεν είχα πάει πάρα πολύ καλά και κατέληξα μετά να πιω όλο το Βόσπορο το βράδυ από τα στενοχώρια μου. Και η αγωνία μου, αν έχω περάσει ή όχι, κράτησε περίπου 1,5 μήνα. Είναι Οκτώβρη, είμαι στο χωριό, χτυπάει το τηλέφωνο και μου λένε ότι έχω περάσει από τους πρώτους Παιδαγωγική Ακαδημία Αθηνών. Όλος αυτός ο αγώνας είχε γίνει πραγματικότητα και εγώ βρέθηκα στην Αθήνα. Δυσκολεύτηκα στην αρχή και εδώ με την νοοτροπία. Και για να γελάσουμε λίγο, στη Γερμανία με βάζανε γονείς μου να κοιμηθώ, 18 χρονών τώρα, 9 η ώρα το βράδυ, γιατί έχουν άλλους νόμους εκεί, άλλους κανόνες. Ήρθα λοιπόν εγώ εδώ, φιλοξενήθηκα σε ένα σπίτι και όταν πήγαινε 8,5 ώρα έλεγα: «Γεια σας, πάω για ύπνο». Με κοιτάγανε καλά-καλά. Από μία αγγελία μαθαίνω ότι ζητάνε ηθοποιό σε ένα παιδικό θέατρο. Έχω το θράσος και πηγαίνω. Με πήρανε. Και όταν βρέθηκα να παίζω πάνω στη σκηνή, πραγματικά μαγεύτηκα. Και σε μία επόμενη δουλειά γνώρισα τον πρώην άντρα μου, ο οποίος μου είπε κάποια στιγμή: «Αν θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά με αυτό, είναι καλό να το σπουδάσεις». Και έτσι με τη βοήθειά του αφιέρωσα άλλο ένα καλοκαίρι για να μπορέσω να μπω στη δραματική σχολή του Γιώργου Θεοδωσιάδη, την οποία και τελείωσα. Και την παιδαγωγική την τελείωσα, αλλά εκεί είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι δεν πρόκειται να το κάνω σαν επάγγελμα, γιατί πρώτον δεν μου άρεσε και δεύτερον γιατί θεωρούσα ότι δεν είχα τα κατάλληλα προσόντα, μιας και ήμουν κακή μαθήτρια, να χαντακώσω τα παιδάκια του κόσμου. Βέβαια, αργότερα σκεφτόμουν ότι αν πραγματικά το ήθελα, που ίσως το κατάφερνα, δεν ξέρω. Μία μαγική στιγμή και πολύ δυνατή στιγμή που θυμάμαι ήταν στις πτυχιακές της δραματικής σχολής, η φιγούρα του μπαμπά μου. Με μία παρένθεση, ο μπαμπάς μου όταν έμαθε ότι άρχισε να ασχολούμαι με το θέατρο, σταμάτησε να μου μιλά για 2 χρόνια. Και όμως τις εξετάσεις εκείνες ήταν μαζί μου. Να είναι καλά εκεί που είναι. Άλλη μία πολύ δυνατή στιγμή ήταν μία μέρα αφού έχω τελειώσει τη δραματική σχολή, καθόμουν στο σπίτι, στον καναπέ μου και έβλεπα κινούμενα σχέδια. Και εκεί είχα ένα δυνατό ένστικτο ότι εγώ αυτό το έχω, ότι μπορώ να το κάνω. Έψαξα λοιπόν να βρω με ποιον τρόπο μπορώ να μπω στον χώρο της μεταγλώτησης. Ανακάλυψα λοιπόν ένα στούντιο, πηγαίνω, χτυπάω την πόρτα, λέω: «Έχω τελειώσει δραματική σχολή, είμαι ηθοποιός, θέλω να με ακούσετε». Κάνω ένα δοκιμαστικό και νομίζω πήρα μια έτσι αρκετά έτσι καλή απόρριψη. Μου είπαν ότι: «Εντάξει, τα λες, καλά τα λες, το έχεις, αν και θεωρούμε ότι μάλλον σε ανδρικούς ρόλους περισσότερο μπορείς». Έφυγα λίγο απογοητευμένη μεν, αλλά απ' την άλλη λέω: «Όχι, δεν το βάζω κάτω». Και εγώ κράτησα από αυτή τη συνάντηση ότι το έχω και ότι μπορώ να το κάνω. Το επόμενο μου βήμα ήταν να τηλεφωνήσω σε ένα σκηνοθέτη με τον οποίο είχαμε κάνει μαζί μια ταινία, ο οποίος είχα μάθει ότι κάνει μεταγλωτήσεις στο στούντιο. Πηγαίνω λοιπόν, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: «Θέλω να έρθω να με δοκιμάσεις». Μου λέει: «Ναι, ναι, ναι». Ξανά τηλέφωνο, να με δοκιμάσεις, ναι, 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 ναι. Το ναι, ναι, ναι κράτησε 2, 3, 4, 5 μήνες, δεν θυμάμαι πόσο. Κράτησε. Ώσπου κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και μου λέει: «Έλα». Πηγαίνω κι εγώ, λέω: «Θα μου κάνει δοκιμαστικό». Αν δε. Μου λέει: «Μπαίνεις κατευθείαν στο στούντιο και γράφεις σειρά». Και παθαίνω πανικό. Είμαστε μέσα στο στούντιο εγώ και ο εξαιρετικός βετεράνος της μεταγλώτησης, πολύ φίλος και συνάδελφος αγαπημένος, ο Ντίνος ο Σούτης, μαγική φωνή. Είναι δίπλα ο Ντίνος, αρχίζει να παίζει ο Ντίνος, εγώ τώρα δεν ξέρω, τα πόδια μου τρέμανε. Τον κοιτάζω και κάνω
Βούλα, τι κάνεις εσύ εδώ? Ευτυχώς τα κατάφερα και από εκεί σιγά σιγά άρχισα να κάνω κάποιες σειρές. Και μόλις αισθάνθηκα λίγο πιο δυνατά, πιο γερά στα πόδια μου, ότι έχω αρχίσει και το μαθαίνω, χτυπάω την πόρτα του μεγάλου δασκάλου στη μεταγλώτηση, του Τάσου του Μασμανίδη, στον οποίο οφείλω πάρα πολλά. Είμαι ένα από τα παιδάκια του. Μου κάνει ένα δοκιμαστικό ο Τάσος και περνάνε 6 μήνες για να με πάρει τηλέφωνο. Και μια πολύ δυνατή στιγμή πάλι ήταν όταν εγκρίθηκε η φωνή μου για μια σειρά της Disney από την Αμερική, τα σκυλάκια της Δαλματίας και το διάλειμμα, αν το θυμάστε κάποιοι από εδώ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα. Η αποκορύφωση όμως ήρθε όταν έγινε ο σεισμός στην Αθήνα, 97-99, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε ήταν. Εγώ έχω αφήσει τον άντρα μου, έχω πάρει τα 2 μου τα παιδιά και έχω φύγει στο χωριό. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να γυρίσω πίσω, έχει σεισμό. Με παίρνει ο Τάσος, μου λέει, σε παρακαλώ, Βούλα, γύρνα. Στην audio-visual ξεκινάει πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς και θέλουμε να σου κάνουμε δοκιμαστικά. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευτυχώς ο άνθρωπος με έπεισε. Πήγα στην audio-visual, βλέπω ένα τεράστιο κόκκινο χ απ' έξω. Λέω, να το βάλω στα πόδια, να μπω μέσα, τι να κάνω. Τελικά τα πόδια σωστά με οδήγησαν μέσα. Κάνω δοκιμαστικά. Και εκεί έρχεται ο ρόλος που θα με σημαδέψει μέχρι και σήμερα, πάνω από 20 χρόνια. Ο Ας των Pokémon. Με τα Pokémon μπαίνω πολύ γερά σε αυτό το μαγικό κόσμο των κινούμενων σχεδίων, που μετρώ μέχρι σήμερα πάνω από 200-300 συμμετοχές σε σειρές με εκατοντάδες εγγραφές. Και ποτέ δεν φανταζόμουν, όταν εντός εισαγωγικών με υποτίμησαν σε εκείνο το πρώτο στούντιο, ότι τελικά θα έκανα καριέρα σε άντρες. Βέβαια, μπάσταρε η φωνή μου. Εντάξει. Όταν ξεκίνησα, έκανα πολλές γυναικείες φωνές, πολλά κοριτσάκια, όπως η μικρή Λουλού και διάφορα άλλα. Σήμερα λίγο με δυσκολεύουν αυτά, γιατί έχω λίγο μπασάρι. Η πρώτη γενιά παιδιών που μεγάλωσαν με τη φωνή μου, σήμερα είναι κάπου στα 30-32 χρονών. Και πραγματικά συγκινούμε κάθε φορά που ή με πλησιάζουν ή μου στέλνουν κάποιο μηνύματα στο Facebook και μου λένε ότι σε ευχαριστούμε που σημάδεψες τα παιδικά μας χρόνια και μας μεγάλωσες. Κάθε φορά που το ακούω είναι σαν να το ακούω για πρώτη φορά. Θυμάμαι ένα παιδί που μου είπε ότι είχα πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και περίμενα πότε θα έρθει το Σαββατοκύριακο για να σας ακούσω. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι συνέστημα είναι αυτό. Τι συνέστημα είναι να νιώθεις ότι έχεις παίξει ρόλο, ότι έχεις βάλει ένα λιθαράκι να χαρίσεις στιγμές όμορφες σε παιδικές ψυχές. Είναι μεγαλείο. Βέβαια, δεν είχα καταλάβει τι έκανα. Έτσι, δηλαδή, εγώ πήγαινα και διασκέδαζα στη δουλειά μου. Ήταν διασκέδαση, τίποτα άλλο. Το τι είχα κάνει, το αντιλήφθηκα τα τελευταία 10 χρόνια που με πείσανε κάποιοι συνάδελφοι και μου λένε, ρε Βούλα, κάνε ένα Facebook. Εκεί κατάλαβα τι είχε γίνει. Δεν το είχα καταλάβει. Και για να πούμε έτσι και μερικά αστιάκια. Στη μεταγλώτηση θέλω να πω ότι έχω κάνει πάρα πολλούς φίλους. Περνάω πάρα πολύ καλά. Είναι κάτι που το λατρεύω. Θεωρώ ότι πρέπει ο καθένας να επιλέγει κάποιο επάγγελμα στη ζωή του που πραγματικά να το αγαπά, γιατί αλλιώς δεν θα το κάνει καλά. Και όπου και να φτάσει, όσο ψηλά και να φτάσει, πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει. Κάνω 25 χρόνια αυτή τη δουλειά και όμως νιώθω σαν πρωτάκι κάθε φορά που μου λένε, Βούλα, έλα να κάνεις δοκιμαστικό. Και έχω αγωνία αν θα εγκριθεί η φωνή μου. Δηλαδή, άσχετα αν έχω κάνει τόσους ρόλους, έχω την ίδια αγωνία, το ίδιο τρακ, το ίδιο άγχος, πάντα. Γιατί αν δεν αγαπήσεις αυτό που θέλεις, δεν πρόκειται να σε αγαπήσει κι αυτό. Θα επανέλθω όμως αυτό που ήθελα να πω πριν, ότι να αναφέρω έτσι κανένα δυο στιγμιότυπα. Όπως σας είπα, είμαι από την Ήπειρο. Ο εφιάλτης εντός εισαγωγικών των σκηνοθετών, όταν πηγαίνω διακοπές στην πατρίδα μου και γυρίζω, μου λένε, ήσουν στο χωριό? Λέω, ναι. Α. Καταλαβαίνω ότι θα αρχίσει να βγαίνει η πυρεότικη προφορά.
Λοιπόν, θυμάμαι μια φορά έχουμε κάνει μια ταινία, σκηνοθεσία η Σοφία Παναλίδου, πολύ αγαπημένη φίλη. Νομίζω ήταν τα καλά σκυλάκια πάνε στον παράδεισο. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τον τίτλο. Έχω κάνει ένα σκυλάκι εκεί, πάλι με τη γνωστή ακορίστικη φωνή. Έχω φύγει από το στούντιο και μαθαίνω από τον υστέρων ότι την ώρα που πάνε να παραδώσουν το επεισόδιο είναι ο ηχολήπτης, ο σκηνοθέτης και ο διευθυντής. Να το ελέγξουν πριν το στείλουν. Σε μια δική μου ατάκα, λοιπόν, με την ανδρική φωνή, γίνεται μια τεράστια παύση στον χώρο, κοιτάζονται μεταξύ τους και πετάγεται ο διευθυντής και λέει: θα μπορούσε το σκυλί να είναι από την Ήπειρο. Σκεφτείτε, λοιπόν, τι προφορά είχα. Όπως άλλη μια στιγμή γράφουμε, δεν θυμάμαι τώρα ποια σειρά ήτανε, με την Σοφία την Παναλίδο πάλι, αλλά δεν ήταν σκηνοθέτης εκείνη τη σειρά, ήταν ηθοποιός. Είμαστε λοιπόν δίπλα-δίπλα και έχει μία τάκα η Σοφία που θα πρέπει ταυτόχρονα να μιλάει και να βγάζει και μπουρμπουλήθρες. Κοιταζόμαστε μεταξύ μας, λέμε, τι κάνουμε, τι γίνεται τώρα. Την κοιτάζω, σου λέω, εντάξει, οκ, okay, εσύ πες την ατάκα και εγώ θα σου κάνω τις μπουρμπουλήθρες. Η Σοφία έλεγε την ατάκα και εγώ έκανα διάφορα τέτοια. Πολλά αστεία, περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Δεν θα μπορέσω να σας αποχαιρετήσω, γιατί ξέρω ότι ίσως περιμένετε να ακούσετε έστω μια φωνούλα. Αν και νιώθω άβολα και αμήχανα όταν μου ζητάνε κάτι τέτοιο, θα ξεπεράσω αυτό το άγχος. Λοιπόν, ας πω και μόν. Ναι. Ποια τάκα. Διαλέγω εσένα, Πίκα. Πίκα, σου διαλέγω εσένα. Θα με βοηθήσετε να το κάνουμε μαζί. Ναι. Θα με βοηθήσετε. Ναι. Λοιπόν, με το ένα, με το δύο, με το τρία. Ναι. Ένα, δύο, τρία. Πίκατσου, διαλέγω εσένα! Ευχαριστώ!